είπαμε κάτι, κάτι στις Αγγλισίες, κύριε Παναγιώτα. Ναι. Επαντρεύτηκε στις Αγγλισίες. Επαντρεύτηκα το 1966. Αλλά είσαι που είναι Αναφωτία. Αλλά είμαι από την Αναφωτία. Ποια οικογένεια στην Αναφωτία είσαι? Ο πατέρας μου είναι ο Γιορκής ο Ματσίνας. Γιορκής ο Ματσίνας. Και ο σπίτι σας πού ήταν? Το σπίτι μας ήταν κάτω από το σύλλογο. Πόσα μέτρα να πω? Απέναντι που του Σταυρίου Τογλή. Ναι, απέναντι που του Σταυρίου Τογλή. Και μες στο σπίτι σας είχατε και μήλο? Είχαμε και μήλο που άλεθεντε σε λιές που βγάλαν το λάδο. Φέρναν όλοι χορκανοί για να κάνουν... Βέβαια, οι χορκανοί όλοι είχαν και τρεις μήλους άλλους στην Αναφωτία, αλλά καθένας με το πελάτη του, με το φίλο του, με το συγγενή του. Και ο κύρις σου ήταν ο Γιορκής ο Ματσίνας. Ναι, ο Γιορκής του Ματσίνα. Ο Γιορκής του Ματσίνα. Και η μάνα σου? Η μάνα μου ήταν από το ψευματισμένο. Α, ήταν από το ψευματισμένο. Ναι. Ποια ήταν τα αδέρφια της μάνας σου, θυμάσαι? Η μάνα μου είχε τρία αδέρφια. Είχε τον Λευτέρη, είχε ακόμα ένα Μιχάλη, αλλά ήταν Αμερική. Ούτε τον είδαμε, ούτε τον είδε, ούτε η μάνα μου, ούτε κανένας. Πέθανε μποτζή. Και είχε και άλλη μια αδερφή Μαρία, που ήταν κάτοικος στη Λάρνακα. Αλλά πήγε και Αγγλία, μετά ήρθε στην Κύπρο και πέθανε στην Κύπρο. Ποια ήταν τα αδερφιά του κύριου σου? Ήταν ο θείος ο Θρασής, ο θείος ο Ιαννής ο Κατηριτζής, ο θείος ο Σταυρής ο Ρουβιθάς και ο Πολύκαρπος που ήταν στην Αμερική και ήρθε από την Αμερική ακριβώς πέθανε να παντρευτώ στο γάμο μου. Και έζησε εδώ και πέθανε εδώ στην Κύπρο. Αγίους που κάμε ένα εξωγικό για στα λιβάτια. Ναι, έτσι. Και πήγαινε κάθε μέρα και κάτω. Ναι, με το αυτοκίνητο του. Τούτα ήταν τα αδέρφια του κυρίου σου. Είχε ακόμα δύο αδερφές στις οψηματισμένων παντρεμένες. Μια Ελένη και μια Παρασκευού. Και οι γονείς τους ποιοι που ήταν? Έτσι έφτασα τους εγώ τους γονείς. Ο παππούς σου ποιος? Ο παππούς μου ήταν ο Κωνσταντής ο Ματσίνας. Ήταν ο πατέρας του πατέρα. Και η γιαγιά σου? Η γιαγιά μου ήταν η Μαρία που είχε τον Κωνσταντίν τον Ματσίνα. Θυμάσαι που ήταν το σπίτι τους? Ήταν και μέσα που κάθεται ο θείος μου Θρασής. Και η Σοφία τώρα... Ποιο είναι το σπίτι που μια μεγάλη καμάρα, τσαμέ? Ναι, τσαμέ, ήταν η Σοφία η μακαρισμένη και τώρα πιάνε τα παιδιά της φυσικά. Και ο Γιορκής ο Ματσίνας έκαμε πόσα παιδιά? Ζήσαμε έξι, αλλά πεθάναν ο πρώτος ο αδερφός μου, πέθανε 24 χρονών. Εγώ ήμουν 6 χρονών που πεθάνε. Αλλά θυμούμε το, επειδή ήταν σπίτι μας. Δηλαδή σύνολο πώς είσαστε? Είμαστε 7. 7, ο πρώτος ποιος είναι? Ποιο ο Αρβίλης που πεθάνε 24 χρονών. Και... Ο Αρβίλης πεθάνε 24 χρονών? Ναι. Ήταν ο πρώτος. Ήταν σε πέθανε. Πιάσε τύφο και θυμάσαι... μετά περί πνευμονία. Θυμάσαι τα χρονολογία ήταν, 1930 περίπου. Που πεθανε. Ναι. Το 44 νομίζω. Ώστε ο τύφος ήταν μέχρι το 44. Ναι, 44 πεθανε. Και μετά τον Αρβίλη. Μετά τον Αρβίλη ήταν η αδερφή μου η Αντζελού. Η Αγγελού η οποία τώρα είναι... Τώρα παντρεύτηκε και γίνει στις Αγγλισίδες με τον Μινάν του Σπαρσί. Ναι. Μετά έφυγε ο άντρας της το 50 και πήγε Αυστραλία. Και είχε δύο μωρά και έμεινε σπίτι μας ύστερα. Έφυγε τις Αγγλισίδες και ήρθε σπίτι μας και έμεινε και με τα δύο μωρά. Και μετά από 4 χρόνια έφυγε και πήγε στην Αυστραλία και έφυγε τον άντρα. Α, ξαναπήγε. Ναι, πεθάναν και ο ένας και ο άλλος τώρα, πεθαμε. Η Αγγελού και μετά... Είπαμε ο Αρβίλης. Α, ναι, μετά είναι ο αδερφός μου ο Κωνσταντής, ο Μακαρίτης. Ναι, ο Μακαρίτης που πέθανε πριν 5 χρόνια. Ο οποίος επαντρεύτηκε και έκαμε... Τα παιδιά του. Ναι. Είναι ο Σταυρής, ο Σταυρής. Σκεβούλα. Είχαν και δίδυμους,
Ο Ανδρέας ο... Ναι. Αλλά ο Ανδρέας σκοτώθηκε με την μοτόρα του 76. Ναι, θυμούμαι, ναι, ναι. 76. Και μετά τον Κωστή είναι ο... Η αδερφή με Μαρούλα. Μαρούλα. Έφυγε το 57 στην Αγγλία, μετά έφυγε στην Αυστραλία. Είναι στην Αυστραλία τώρα. Και εκεί είναι η Αυστραλία. Ναι. Τα οικογένεια στην Αυστραλία. Ναι, γέρασε τώρα, ξέρετε, μες στο γεροκομείο που τη λέμε. Έχει τρία παιδιά. Και ο γιο έτσι είναι αγόρι. Και μετά την... Ο άντρας της ήταν από το όμορφος. Και μετά την... Μαρούλα, ήταν ο Θκιαμαντής. Ο Θκιαμαντής, επέθανε ο Θκιαμαντής. Όχι, είναι στην Αγγλία, αλλά έβαθε ένα κεφαλικό, είναι μες στο γεροκομείο. Τι μου είδε ο Θκιαμαντή, είναι έρχεται ναι, τα... Ναι, έρχεται με ένα πίσω τ' άλλο, 8 χρόνια έρχεται πίσω τ' άλλο. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Και μετά το Θκιαμαντή... Ο Ανδρέας ο Κογιανδρής. Ο Κογιανδρής, ο οποίος παντρεύτηκε... Τη Σταυρούλα του Τζούλιου, την Αναφωτία. Και κάμασιν... 4 κόρες. Θυμάσαι για το όνομα τους. Βέβαια, και θυμούμαι, η Βασούλα, η Βέβη, η Κόκα και η Τζούλιου. Μπράβο, ξέρεις τερά. Πες μου, γεννήθηκες με σύντο σπίτι, ήταν ο Μήλος. Τι καλό. Και σχολείο που έπιες. Στην Αναφωτία, στο παλιό σχολείο που είναι τώρα. Που είναι η Ευκαλύπτη. Α, και αμέ έπιες. Και αμέ έπιες σχολείο, ναι. Θυμάσαι ποιο ήταν ο δάσκαλος σου. Ήταν η... ο Θωμάς. Αθήμα το πρώτο χρόνο που πήγα ήταν ο Θωμάς. Το δεύτερο ήταν δασκάλα Αθηνά. Η Αθηνά, Μάρτα ναι, και Αθηνά. Ναι, ο άντρας ήταν που δεν μας ζωτών, αλλά ρούσαν, ξέρεσα το όνομα του, Νίκος. Ο άντρας ήταν Νίκος. Που τον παζωτώ, αλλά την οικογένεια του Νίκου έτσι. Τι πιέσαι, λες, τάξεις. Όχι, μάνα μου, πέμπτη τάξη είναι ευκάλαμε. 12 χρονών ήμουν και ευκάλαμε από το σχολείο και πήγαινα στη Σοφία να μάθω ράψιμο. Ευκάλασε για να πάει να μάθει ράψιμο. Ναι, ναι, δεν πάμε στο σχολείο γιατί δεν ήθελαν οι γενέτες πολλά γραμμάτα ελαλούσας. Κρίμας. Καλά που σε ευκάλαν να πάει να μάθεις τέχνη. Αν τους ευκάλαν τους μόνο για να πηγαίνουν στα πρόβατα. Ερώταμε και εμένα, είναι που τράβησα για να μάθω το ράψιμο. Ήμουν 12 χρονών και μόλις έφυγα από το σχολείο ήρθε ο Βέρνης ο Μακαρίτης, ο Αντώνης ο Βέρνης. Κάθε μεσομέρι που εσχόλανε από τη Σοφία ήταν μακριά τη Σοφία στο σπίτι μας, δεν είναι. Κάθε μεσομέρι βρεθούμαστε με τον Βέρνη και έπονη από τα σπίτια του, και είχε μια φούντα να από τα σπίτια του Τσοκού. Ναι, ναι. Κάθε μεσομέρι είχε να βρεθούμε με τον Βέρνη τον Μακαρίτη. Αρκίναμε. Καλώ τη Μοδιστρούλα. Να μου ράψεις κανένα πουκάμισο. Ναι, να μάθω και να σου ράψω και πουκάμισο. Και κρύα. 10 χρονών. 12 χρονών. Ναι, και κρύα. Γιατί να μάθω και να σου ράψω και πουκάμισο. Ναι, καμιά του. Ναι, έμεινε 12 χρόνια συνέχεια στο χωρικό μα δάσκαλο. Ύστερα 14 χρονών έμαθα ράψιμο. Είχα και μαθήτριες 16 χρονών. Είχα μαθήτριες. Άμα να με δει, καλώ τη δασκαλούμπα. Αχ, είδες πως έγινες δασκάλα τώρα και λέει, σε θα μάθεις ράψιμο. Που παίρνεις ο Μακαρίτης, ήταν αστείος άνθρωπος. Στη Σοφία είναι πιέσαι που μάθες ράψιμο. Η Σοφία ήταν παλιά ράφτενα. Βέβαια, ήταν μεγάλη κολλούμπα. Πότε δεν μάθαινε η Σοφία. Η Σοφία έμαθε στο ψηματισμένο σε μια πρώτη μας εξάδερφη πάλι. Ήταν αρχοτέχνη του παπά μας. Ήταν κόρη της αρχής του παπά μας. Είχετε πολλές συζητήσεις. Και του Χρασί και του παπά μου. Ναι, είχα και από τον πατέρα μου συγγένει και από τη μάνα μου. Στο σχολείο που πήγαινε στο δημοτικό, θυμάσαι για τους συμμαθητές σου. Όχι και ουλούς, σαν που εξήχασα τους πιο. Τι ήταν μες στο χωρικό συμμαθητές. Συμμαθητές αυτοί μου ήταν ο Βικτορής, που ήταν πολλά τακτός στο σχολείο ο Βικτορής. Βικτορής της Σταυρούλας. Έπεσε από το δώμα, η κεραμίδη, ήταν πολλά ανησυχώ και βόλταν το χώρκα από τους άλλους μαθητές, σε μια γωνιά. Και εγώ είχα τα κάθε τον Βικτόρη μας στη γωνιά, έπεσε το τζεραμί μας στην κεφαλή του. Επήρα τον στην κοφίνη στο νοσοκομείο μας στον κάδαρο. Ώστε ήταν άτακτος. Ήταν άτακτος ο Βικτόρα.
Ήταν ο συμπαίκτης ο Νικόλας μαθητής μου, τον Τζούλιου. Α, ο τατάς μου, είναι τατάς μου. Α, ήταν τατάς σου, ναι. Ήταν η Ελένη του Αχιλλέα, συμμαθητριά μου, Μαρούλα του Θεωρή. Ναι. Συμμαθητριά μου. Παναγιώτα του Ποστολή. Θα είχε η Παναγιά του Ποστολή η συμμαθητριά σου. Νομίζω, πολύ βαλιό όνος μου αν ήταν η Παναγιώτα συμμαθητριά μου. Να είναι πιο μίτσα νομίζω, κανένα χρόνο. Ναι. Τέλος πάντων, πάει και την ηλικία, αν είμαστε πολλοί. Στην Σοφία πηγαίνετε πολλές και μαθαίνετε ράψιμο. Ξέρεις, τα χρόνια Ιωρκό και πήγαινα σχολείο πιο ανώτερων. Είχε φτώσα. Ποιος ήταν να μας βοηθάει να πάμε το ράψιμο και πιέναμε μεσό και εφεύκα από τη Σοφία, ξέρεις. Δουλεύκα, πήγαινα μόνο τα Χριστούγεννα, το 40 μέρο, ως τα Χριστούγεννα. Που τα Χριστούγεννα και εκεί έρχεται η Λαμπρή. Πήγαινα και τη Λαμπρή. Μετά από τη Λαμπρή να πάω να δένω δημάτια, να βγάλω ρόφια, να ζήσω. Ο πατέρας σου είχε κοπάδι. Εμάν τον έφτασα, τον κύριο μου ο Βοσκό. Μην τα δουλειές έκαμε. Ήταν ο Βοσκός, πολλά μεγάλος Βοσκός, είχε 900 έγιζα, ενώ εγώ ήμουν αγέννητη. Και έφτασα το καθόλου. Ο κύριος μου ήταν πιο μεγάλος από την μάνα μου. Εγώ ήμουν και πιο μικρή της οικογένειας. Δεν τον έφτασα τον κύριο μου νέο να δουλέψει για το μου. Δούλευκα εγώ για το τους. Καταλαβες. Έχει με δουλειές τα χρόνια εκείνα. Πού ήταν να πάω να δουλέψει. Ναι. Ήταν η πρώτη του γενέκα, ήταν όσο ήταν πιο μεγάλος. Μα τα χρόνια εκείνα ξέρω εγώ, παίρναν πιο μεγάλα ο ένας τον άλλο, ναι. Ήταν μεγάλος που παντρεύτηκε. Και την νεαρή σου ηλικία θυμάσαι πότε φέρνετε νερό για το σπίτι. Που εγώ δεν έφτασα τον Λάκκο που φέρνα με τα χτινά. Δεν τα φτάσα τώρα, έφτασα τις φουντάνες έξω στο στα δρόμους που είχε φουντάνες. Μέσα στο σπίτι ένιξε Λάκκο. Είχαμε, ναι, και τραβούσα για το μύρο, με το σινί. Ναι, είχε Λάκκο μέσα στο σπίτι. Ναι, είχαμε Λάκκο, αλλά έτσι πινέτουν, ήταν λιφόπουλα, δούμε, πικρό. Χρησιμοποιούσαν το για τα ζεμπίλια, ξέρεις που τα ζυμώναν το υλικό και βάλαν νερό χωγλαστό για να βγει το λάδι. Και τραβούσαν το, με το σινί. Και κάμναν και καπίρα ζεστή. Καπίρες έκαμνα. Καπίρες έκαμνα. Εμείς είμαστε μικροί, εγώ ξέρεις, ήμουν μικρή πολλά που είχαν τον μήλο. Ήμουν 8-9, τζαμέ, δεν ήμουν, τζαμέ ήμουν. Τζαμέ, τι δεν είναι η ηλικία μου. Κι άμα αν έρθουμε από το σχολείο, ξέρεις, έκαναμε και δειλινά στο σχολείο πριν. Ήταν, έρχεται ο χειμώνας γλύωρα από το Σεπτέμβρη που χειμώνιαζε. Έβρεσε, είχαν κρυάδες και την πυρήνα που βγάλασε. Κάνα την έτσι βουνάρι και πήγαινε εδώ στα βολίτια σχεδόν. Επιέναμε και κέφαμε και κάνουμε λούκο και μπαίναμε μέσα και χώνουμε στην οσταβή. Ξέρεις, βράζαμε. Για να βράζουμε. Για να βράζουμε. Η πυρήνα χρησιμοποιούνταν σε πολλούς τόπους. Το καμίνι που βράζαν το νερό από χωγλά, εσύρναν πυρήνα και άφτενε με τα ξύλα. Πυρή και λάδι, είναι αυτένε πολλά. Και την υπόλοιπη πυρήνα τι την έκαμνας. Παίρναν τη λίστα, το βγάλα σαπούνια, στο Λάρνακα. Ναι, κάμουν σε σαπούνια. Και το λάδι που έφκαλα από τον τζούζουρα που λάλουσαν τζούζουρα, πάνε μην είσαι λάδι, και είχε πολλά μεγάλα πιθάρκα, πολλά μεγάλα. Και γεμόναν το και στέκαν το λάδι που πάνω και έφκαλαν το, αλλά είναι τρώει τον τζούρα και παίρναν τα σαπούνια. Α, εσύ είναι πίνε για σαπούνια. Μέχρι πότε θυμάσαι να λειτουργεί ο μήλος. Πότε... Πόσο χρόνο ήσουν πως σταμάτησε να λειτουργεί. Πως σταμάτησε... Που το δούλευκε ο αδερφός μου ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής έφυγε το 1953 από την Κύπρο. Και μετά δούλευκε το Θιαμαντής με τον Αρτέμι τον Μακαρίτη. Πάει στα 57, τσάμε, δεν πάρε τη σαντά. Ναι, όσο 57. Τσάμε, έτσι νομίζω. Είναι κάνει μοντέρνη η Λίπλε.
Ήταν πολλά ωραία πράγματα. Ήταν ξύλινα. Θυμούμαι τον. Είχε κάτι μεγάλες... Ήταν κάτι ξύλα έτσι. Πέτρες που γύριζε. Έτσι μια ήταν μας η πέτρα. Μια μεγάλη. Μια μεγάλη. Με το άλογο που γύριζε. Γύριζε με το άλογο. Ναι, με το άλογο. Και το ζυμάρι έβαλαν το σε βούτα που λάβουν. Δηλαδή έγιονεντες εγγές. Έγιονεντες, έλεθεντες. Και μετά έγιονεντες εγγές, επιμούσαντες εις το... Αλλά η κοκκόνα όμως, δεν και σπάζες σαν σπάζουν τώρα. Εμείς κάνουν και σωστές. Ναι, ναι. Και βάλατε τα ζεμπίλια ή τα ψάθαινα. Σαν το ψάθι που κάνουν τα ψάθαινα. Και γεμόναν το, κάθε σύκλα ζυμάρι που λάβουμε. Ναι. Βάλαν το μέσα στο... Εμπαίνε ζεμπίλι, εμπαίνε μια σύκλα... Ναι, το ζεμπίλι και στρώναν το, ξέρεις, στρώναν το. Πορτό, της εγκιάς. Μιλωνάς, έβαλε το και μετά άλλο ζεμπίλι που πάνω, άλλο που πάνω, άλλο που πάνω. Και μετά έσφυγαν τα... Ένα θυμό, ήταν 12 ή ένα θυμό πως θα γίνανε. Μετά γύριζε και έσφυγαν τα. Ήταν ξύλινα από ένα από εκεί και ένα από εδώ ξύλο. Και μέσα στη μέση έρχεται του σαν πλάκα, μπορώ να το πω. Πλάκα. Κίνο, πώς γύριζε και έσφυγε. Είχε ένα μοχλό, σιδερινό. Και έκανε το μιλονάς έτσι γύριζε το. Α, με το χέρι μου το. Ναι, και κάθε του πάει στα ζεμπίλια. Και για να σφίξουν όμως, είχε ποτέ το μια βέρκα έτσι τόση χοντρή. Και έμπαινε μέσα στο μοχλό γίνο, που χώρεν το οξύλινο, ο ένας ο Μιλωνάς έτραβαν έτσι και την βέρκα και ο ιδιοκτήτης που, το, που βγάλε το λάδι έσπρωχνε το Μιλωνά. Ναι. Για να τραβά ο Μιλωνάς έσπρωχνε τον άλλος ανθρώπους για να τραβά, να έχει δυνάμει. Να σφίξουν τα ζεμπίλια, να τρέξει το λάδι. Μαζί με το τζούζουρα. Πάει... Έπαιρνε μέσα στο τζούζουρα. Έφτιανε τζούζουρα και λάδι. Το έφτιανε πρώτα το καθαρό και βάλτα σε εδοχείο που κάτω, το πύλινο. Πύλινο, νοξά λαμπιτζάνα. Πύλινο, πύλινο. Είχε γκούζαν να πούμε. Γκούζαν να πούμε, ναι. Και μετά βάλαν το μέσα στο αδοχεία τους, το καθαρό. Μετά έφτιανε του τζούζουρα με το λάδι και έπαιρνε μέσα στη βούτα. Και κάθε του Μιλωνάς και σύναει του έτσι με τα χέρια του το λάδι. Ναι. Έτσι με τα χέρια του. Τι να ήταν. Και τώρα να ξέρει και καλά, τώρα η μιλή. Όχι, καλό, είναι ευκάλα. Κάθε πέντε πια. Και πέντε και εφτά. Ήταν οι οκάδες όμως. Α. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η οντζιά που λάλλουμε. Τώρα έγκες οι οντζές. Και πόσο χρόνο ήσουν που αφιές που έγινε το σπίτι. Που παντρεύτηκα. Που παντρεύτηκα. Που παντρεύτηκες έφυγες που έγινε το σπίτι. Ναι, έφυγα από εκεί. Είμαι 25 χρονών. Α, 25 χρονών ήρθες στις Αγγλισίες, ναι. Σε παντρεύτηκες. Ναι. Παντρεύτηκες το Μαγκαρίτη, το Βάσο. Ναι. Και επίεννες αλλά φωτιά, αν ξαρτήσεις. Πού επίεννα παρπατητή και έχω. Παρπατητή κάθε φορά επίεννες. Παρπατητή. 25 λεπτά βρέχουμε στην αναφωτία. Η γιαγιά μου η Σοφιού επαντρεύτηκε που ήταν κρυσίδες στην Αναφωτία, πιάμε νύφη και οι Αγγλικιώτες πιάνε νύφη την Παναγιώτα. Μόνο την Παναγιώτα, μην ξέρετε. Αλλά η Παναγιώτα άκουσα ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες του χορκού. Ένα σου πω εγώ αν ήμουν όμορφη. Μα η μάνα σου έγινε και πέθανε πότε. Πέθανε το 4 Απρίλη το 1996. 4 Απρίλια, και ο γύρις όμως πέθανε νωρίς. Πέθανε το 63. Και αφού είχετε ρεύμα, πώς εγώ δούλευκα με εκείνη την λάμπα, με την τζιπά μου, του πετρελαίου. Ήταν η μηχανίδα με εραυκά, έβαλε την λάμπα. Η λάμπα ήταν ποδά και φεύγε μου που την ποδά μερικά. Άμα να γυρίσει το ρούχο που ποδά, πήγαινε η λάμπα έτσι από εκεί για να βλέπω από εκεί την μερικά. Γύριζε τη λάμπα γύρω-γύρω. Γύριζα τη λάμπα γύρω-γύρω. Ναι, εμείς έβασαν στήμα. Είναι σίγουρα. Χωρίς φως, χωρίς ψυγείο. Ναι, χωρίς ψυγείο η μηχανή ήταν με τα πόθηκια. Με το σίδερο μου έτω εκεί πάνω, με τα κάρβουνα.
Η μάνα μου η μακαρισμένη όλη μέρα έφτιανε μου κάρβουνα για να σιδερώνουν ο ποράβκα. Γιατί άμα ράφκεις χωρίς σίδερο δεν μπορείς να ράψεις. Πρέπει να έχεις σίδερο να σιδερώνεις. Έκαμε κάρβουνα και βάλεις πάνω στο... και μέσα και σιδερώνα. Με κουρούκλα βρεμένη. Γι' αυτόν τα σέρκα μου έτζαω σας. Που τα κρυά στα βραστά. Που τα βραστά στα κρυά ή τα σέρκα μου. Έτζαω σας. Πόσα δούλεψε με τον το σίδερο. Ούτε ψυγείον είχε αφού το... Ναι, ψυγείον είχαμε με τίποτα. Αν εσφάζετε ένα... Έπρεπε να το φάω. Ένα μεγάλο, τι το κάνετε. Μαγρευκέ το μισό το άλλο. Κοτσινίζαν τα και βάλαν τα σε κούζους ποτόν το αληφτό πύλινο, που ήταν αληφτό. Και βαρεθόναν το μέσα στη μήλα για να αντέξει. Α, τσιγαρίζαν το να πω. Ναι, και μετά βάλαν το μέσα στη μήλα. Κοτσινίζαν τα και βάλαν το μήλα που έφκαλε. Σιρινό. Και ζαλατίνες, εκάμναση, σκεπάζα το από πάνω με πολλή μήλα. Το γιαούρτι τι καλώς το κάμναν αφού είναι είχας ψυγείο. Το γιαούρτι τόσο πολλά το επετυχαίναν πιο πολλά από το ψυγείο ποντορά. Καταλάβες. Η μάνα μου μακαρισμένη έκαμε και το γιαούρτι, έχω πιες το, με είχαν τίποτε με το μασέρι. Ούτε να κόψει νωρόν, ούτε τίποτε. Πώς το έκαμε. Έχω γλάντο. Ναι. Έχω γλάντο καλά. Για να καταστηθεί, να παχύνει. Ναι. Μετά έβαλε και μια κουταλιά γιαούρτι το προηγούμενο ναι. Που το κάμνας. Ένζυμο, ναι. Ναι. Έβαλε στο δαχτύλι σου μες στον βραστό το γάλα ώσπου το εδέχεσου το, τη ναι. Ζέστη να πούμε. Ναι. Αν δεν το δεχτείς, έβαλες το καταστατό που έβαζε πολλά το δάχτυλο. Έκρουσε το καταστατό. Έκρουσε το καταστατό. Έκρουσε το καταστατό. Έκλεισε το καζί. Κατέβαινε το. Κι όλο άμα είναι χόγλα μετά, κατέβαζε το. Ναι. Να κρυάνει. Να έρθει όσο με που ήταν η θερμοκρασία που θέλει με το δαχτύλι σου και να αλύσει τον καταστατό με, είτε με νερό είτε με το γάλα. Τσίνο. Να το διαλύσει καλά, να το γύρει μέσα στο νερό, το, εκείνο το γάλα του βραστό. Να του δώσεις κάπως στους γυρούς με το κουτάλι, να το σκεπάσεις πάρα πολλά, να βάλαν το μες στο άσερο, μες στα πίτερα, για να μην είναι βραστό, για να, να κρατήσει, να διατηρηθεί, να πήξει. Βραστό και έπισε. Ναι, και κάπως τα ρούχα που πάνω, μάλλον μπατανίες, για να κρατήσει τη βράστη. Γίνει σήμερα να το βγάλεις. Έκαμε στο τη νύχτα, το πρωί να το βγάλεις. Και έφκανες το και χωρίς το γυαλοκόπα. Τηλεόραση δεν είχε, αφού δεν είχε μέρος, δεν είχε τηλεόραση. Τι έκαμε τις νύχτες. Δουλειά. Τι δουλειά έκαμε τις νύχτες. Μα, δουλειά, αφού έραφκαμε με τη λάμπα, είπα. Α, έραφκες. Ναι, με τη λάμπα. Μα είχε τόσο πολύ ράψιμο. Είδα πως ένα, και ένα που είχαμε, ναι, πρέπει να ράφκουμε. Ράφκετε τους χορκανούς ρούχα. Βέβαια. Φορέματα που ράφκετε. Από τα εσώρουχα μέχρι τα φορέματα. Που κάμισα, έραφκα που κάμισα τους άντρες, έραφκα παντελόνια τους άντρες, έραφκα τον Τουρκούον τα σεντόνια που βάλανε στην κεφαλή τους. Αλήθεια. Έραφκα βράχες τους βρακάλες. 40 υπήχες που βάλουν. Όχι, 40. Το τραγούδι είναι. Όχι, το κοιτσίνο. Όχι, κάνε 40 υπήχες. Για πού έτσι λέει το τραγούδι, 40 υπήχες. Για να τερκάζει το τραγούδι. Α, για το τραγούδι. Όχι έτσι. Και φορέματα έραφκες. Φορέματα έραφκα από ούλα ήμους. Και που κάμισα και φορέματα και παντελόνια. Εγώ άκουσα ότι ήσουν μια από τις καλύτερες ράφτενες στην Άρχοντες. Έτσι. Εδώ ξάσαι ο Θεός. Δεν για το πεις εσύ. Είχα το πολλά μεράκι. Ναι. Αν έχεις κάτι μεράκι, μαθαίνεις το. Εκείνη την εποχή ήταν και η θεία μου η Όλγα. Ναι, ήταν ράφτενα, επειδή είναι η αδερφή μου μεγάλη, η Αντζελού κοντά της. Ναι, κάθε ράφτενα, ξέρεις, ράφκε διαφορετικά Αντζελού. Και το πανί που ράφκαν οι ράφτενες, πού το έβρισκες? Επειδή στη Λάρνακα, είσαι μαχαζά. Έρχεται του πραγματευτής, στο χωρικό μας ήταν ο Σάββας ο Κούλας, και γύριζε με τον Ποξάνη στον νόμο. Και φώναζε ενώ πραγματευτή. Έμπαινε σε σπίτι σε σπίτι. Ω πραγματευτή. Έμπαινε σπίτι σε σπίτι. Και
Και βάσταν στον νόμο του... Ναι, βάσταν τον νόμο του Μποξά, έτσι, μεγάλο Μποξά, και γύριζε από σπίτι τη σπίτι. Και αυτή μου έτσι το Κύριακο, που είχε ένα αυτοκίνητο, το Αρμένι, και πουλε ρούχα. Άλλη ποιοι επουλούχασαι, ο Σάββαχο Κούλας, ο Κύριακος... Κάποτε έκαμε έτσι λίγη πράξου, αν η Ανούη Κουσουτού και πουλε κάτι, ξέρεις, σαν μπρίκαντα που έφερνε σεντόνια, έφερνε μαξιλάρκα, έφερνε τόρενα, νυψωμαντικέ, τόρους, ποτούτα. Κέντυμα ναι, και έκαμνες εσύ. Έκαμνα τα. Έκαμνα και κέντυμα. Και κέντυμα έκαμνα και τρικά έκαμνα. Πολλά έκαμνα. Έμαχες και τα λευκαρίτικα. Δούλεψα λίγο καιρό. Ύστερα που όλη είναι η δουλειά από εμένα, δεν μπορεί να έκαμω λευκαρίτικα. Αλλά έξερα, έκαμνα μαργαρίτα, έκαμνα κοφτό. Έκανα νεβατό, έκανα τρικά, φορεματούκια των κορούων έτσι με το σμίλες, με το σμιλί. Έκανα και σμιλί. Ναι. Σμιλί. Με το σμιλί και κουβαρίστρα, έκανα με νήμα, παπλώματα. Άμα δεν είχα φτιάσει, πήγαινα και το σμιλί. Ό,τι χρειάζεστον πρέπει να τα φτιάξετε. Και εγαζιά, παστά, μαξιλαροντήματα, έκαναμε γαζιά με το κουβαρίστρα, με την άσπρη, έκαναμε γεντήματα, με τα χρωματιστά, τα εσκλωστές. Έχω σταύρο μελωνιά που λαλούμε, έχω μαξιλάρκα. Τώρα μαθαίνεις να κάνεις κουβέπια, είναι τα βέβαια. Είναι συνηθισμένο που τα ξέρουν όλες οι νοικοκυρές. Είναι σχετικά μυστικό, να το μοιραστεί με άλλο. Ένα κοτσινίστο το γκέιμα. Να βάζεις την ντομάτα σου, το κρομίδι σου, το ρύζι σου, τα όξινα σου, τις μυρωδιές σου. Να τα τυλίξεις με τα φύλλα του κλιμάτου, είτε λάχανο, πώς το θέλει ο καθένας. Τις μυρωδιές σου, τα χτήματα σου, το όξινο σου, ξέρω. Και το καλοκάσι. Το καλοκάσι είναι να το κοτσινίσεις. Μετά να κοτσινίσεις το κρομίδι σου και το σέλαινο, να βάζεις τη σάρζα σου. Να του γυρίσεις το νερό, να το καταστήσεις. Το κρέας σου που βάλεις μέσα, σιρινό. Σιρινό παϊτό στο πορτάσι. Ναι, στην Αγγλισία είναι τα συνταγή ύβρες που δεν την έκανα εγώ. Πώς την έκανα μες στην Αναφωτία. Είχας τίποτε που διαφορετικό. Έκανα και ειδικιά με μαρκαρού η μαχαρισμένη. Έκανα και να τα... Έλανε τα τσάτιστα. Έβαλε κολοκούδι, έβαλε μπαζάνι, έβαλε πατάτα, έβαλε ντομάτα, ξέρω εγώ, και έβαλε τα στο φούρνο που φουρνίζαν τα ψωμιά. Ίσα, ίσα, ούλα, το λάδι. Ναι, ήταν ωραίο. Τα λαλούσετε. Τσατιστά τα λαλή. Μαζί ούλα. Στο σπίτι σας είχε φούρνο. Καλό είχαμε και στις Αγγλισίδες, όχι στην Αναφωτία. Είχαμε φούρνο μεγάλο, είχε φουρνούκια, ο κύριος μου βάλε τα ψητά του. Έκαμε γλέφτικα ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης. Έκαμε γλέφτικο και μπούλε να βάλω. Ω, για το σπίτι μας. Τα μερακλείς να βάλω. Τα πολλά μερακλείς. Σαν το Παναήρι της Άγιας Φωτεινής, έπρεπε να πυρώσαμε τα φουρνιά, να βάλει τα ψητά του, να φέρει ξένους πάρα πολλούς έσω μας. Ήταν κουβαρτάς. Ήταν φιλόξενες. Ναι. Και το φούρνο σας πόσα ψωμιά έφορε. Έφορε 20-25 ψωμιά, ήταν μεγάλος. 25. Εμάς 18 έφορε. Ναι, πολλά μεγάλα. Και κάνετε 25 ψωμιά όποτε είναι... ξέρεις, ήταν η οικογένεια που είχε πρώτα η μάνα μου, ξέρεις, και είχε και τα χρόνια εκείνα που είχε και πισταρκούς που είχε κοπάδι μου κύριε μου. Ήταν ανάγκη να είναι μεγάλο και ο φούρνος, δεν είναι. Και τα είδαν τον κόσμο, τους εργάτες πρώτα. Και τώρα που κρατούν τις έντες τους. Τα είσαν τους εργάτες πρώτα. Και στα θέρι, και στα μπέλια. Καταλαβες. Κάθε νοικοκύρηση είχε το φούρνο. Και τα ψωμιά πού τα βάλετε, 25 ψωμιά. Πέντε φτούραν και πάνω. Άλλοι από... Μετά που ψήνουν τα ευκάλετε από φούρνο και πού τα βάλετε. Πάλι βάλαν τα και πάνω. Και μην είσαν και πάνω. Είχε τα πατσιά κρεμμένη και βάλαν τα. Α, η κρέμα του τα πατσιά. Ναι, τα πατσιά. Και γιατί ήταν κρεμμένη τα πατσιά. Πού να τα βάλει, είχαμε. Να πάρουν οι πόντες και πάνω, να πάρουν οι πόντες και πάνω. Ναι, είχαμε που τα λαλούσαν γελάρι.
Και κρέμε του πάστα βολίτσα οι ψάθενοι. Ναι. Τα πατσιά και βάλαν τα σειράνε και βάζαν τα από πάνω και τρώαν 8-10 μέρες. Τα ψωμιά τσίνα. 8-10 μέρες ναι. Είχε ψωμί το σπίτι. Είχε ψωμί και τρώαν τα, ναι. Έκανα κουλούρκα τη λαμπρίτα Χριστούγεννα, πάλι το ίδιο. Εκρεμάζαν τα. Μες τα σκοφίνες, τις καινούργιες, βάλαν τα και κρεμάζαν τα. Το έθιμο τη λαμπρίς και τα Χριστουγέννων ήταν να κάνετε τα κουλούρκα. Τα κουλούρκα, τη λαμπρίν τις φλαούνες, τα αυκά τα κότσινα, τα Χριστούγεννα, πάρε τα κουλούρκα σου να κάνεις. Τα αυκά τα κότσινα, εντός τα βάφετε κότσινα. Με το λιζάρι. Για ρίζες που φκένουν, που είναι ευκάλλει όμως σαν το στόχος μας, σε μας ευκάλλει που γίνονται το ριζάλι. Πιένει η μάνα μου στο ψωματισμένο και φέρνε και κουπανίζαν τη, ρίζες και κουπανίζαν τη για να φκεί έρχεται έτσι σαν το κίτρινο. Αλλά τα αυκά είναι τα κότσινα. Η μάνα σου ήταν η νούνα του αρφού της μάνας μου του Γιορκή, έτσι. Βάφτισε τον Ατσίρις. Ναι, εν και θυμάσαι. Το θυμούμε τον που ήταν άρρωστο το Γιώργης. Ο Μακαρίτης πάρει και το ρέσο. Την ημέρα που πέθανε πριν να πεθάνει, επισκέφτηκε την νούνα του. Ναι, έτσι. Έτσι πολύ βάλει τα όμως μου τώρα κοινά. Καταλαβες. Αλλά θυμούμε τον που έρχεται το ρέσο μας. Και εμείς είμαστε εδώ κάνουμε πάπου τσώσει κάτι και φάει και πεθάνει. Εντάξει, πάνε. Τότε είχε γιατρούς, ο καθένας έβγαλε μια... Έτσι ελάχουσας. Ναι. Και η λαμπρίνη... Κρεμάζεσαι σούσες. Αθυμούμαι που είμαι μητσιά, έτσι ήταν οι αρφάς μου πιο μεγαλές. Κρεμάζεσαι, γιατί ξέρεις, η κάμαρη μας ήταν έτσι μακριά, με τα βολίτσα, και απλή μεγάλη, και έρχονταν και παίζαν οι κοπέλες. Καταλάβες. Και σούνουν τα κιόλα. Ήταν μεγάλη αυλή. Μες στην αυλή όξα. Όχι, μες στη μεγάλη την κάμαρη που είχαμε. Ήταν βολίτσα. Ναι. Έτσι κρεμάζαν το σκήνι διπλό, έρχεται ένα από τη σάμωρα και βάλα σανίδι μες στη μέση. Ναι, ναι. Και κάθονταν μες στη μέση και άλλες στα πλευρά. Οι κοπέλες. Οι κοπέλες, και σούνουν τα. Αλλά ύστερα ένα θέμα που μεγάλωσα γι' αυτό. Μα αφού ήταν μέσα, πώς είχε να τις βλέπουν τα γόρια. Ύστερα που φύγαν έξω. Εγώ θυμούμαι τις σούσες που ήταν στην μοσφυγιά του Γιορκαλή. Έχουμε η ώρα, ή πιέναμε και πάνω. Μετά έφυγαν έξω. Ναι, μετά. Όχι, γιατί παραπάνω, ξέρεις τη λαμπρή που του είναι κάνουν αντισούσα μες στο σταυρί του Ριαλά. Πού την εκκρεμάζα, μέσα ή για... Ναι, μέσα στην κάμαρη, τη μεγάλη που είχαν και εκείνη. Πάνε η κούλα τώρα. Ναι. Εκεί μέσα. Και παίζαμε σινίν, έπαιζα εγώ, παίζα πολλά το σινίν. Που γυρίζει και έρχεται η καμάρα, το σινί. Και έπαιζαμε ποτούν την κατόμουγια που λέμε. Έπαιζαμε την Αντρονή και την Μακαρίτη η Σαμπολά και την Μαρία του Χαφκουτή. Και έπαιζαμε το κίνο. Πολλά, έπαιζαμε το πολλά την Λαμπρή. Κατόμουγια. Ναι, με την Αντρονή και με την Μαρία. Η μάνα μου έφτασε τις σούσες να είναι στο σπίτι του γέροντα. Δηλαδή, που και κάτω πήγανες του Ριαλά και που πήγανες στο... Και σωμά που πολλά μικρή που ήταν σωμά, που ήταν οι αδερφές μου μεγάλες. Εγώ είμαι μητσά. Αλλά θυμούμαι τα. Και μετά στο σταυρί του Ριαλά και μια χρονιά να θυμούμαι μες την Κυριακού του Τζούλιου που την έκανε κρεμπασάση. Και μετά τα τελευταία χρόνια πήγαινε στο Γιορκαλί. Ναι, ναι, πήγαινα και όχι πάνω. Μα έτσι είναι, πήγαιναν οι κοπέλες στον περίπατο προς την Ατλάντα. Κρεμάσαν τότε οι κοπέλες στο Γιορκαλί, γιατί το σπίτι του Τσίνου ήταν πολλά ψηλό τα βορίτσια. Ήταν πολλά ψηλό το σπίτι του Γιορκαλί. Ήταν στη Μοσφυγιά, μπόξο, βάστα λεπτό. Ναι, αλλά δεν μπορούσαν έστω να την κρεμάσουν. Α, ναι, και κρεμάζαν τα βαθμό. Όχι για να τις βλέπουν τα γόρια. Άι, καλέ. Ή θα πιέναν οι κοπέλες περίπατος στην Απλάντα. Γιατί να μην πας. Για να τις βλέπουν τα γόρια. Γιατί τώρα δεν σε βλέπουν. Τώρα με τα κινητά. Έχει κινητά τώρα. Ναι, άλλαξε ο κόσμος τώρα. Ναι. Αλλάξαμε... Αλλάξαμε πάρα πολλά. Αλλάξαν γεροί.
Πεθυμάσαι τη ζωή την παγιά. Και είπα, κάθε μία το άλλο. Άρα ήταν και η ζωή. Τα έθιμα, τα ίδια. Τα είχαμε χαρές. Ναι, είμαστε φτωχές, αλλά είχαμε μεγάλη χαρά και εκτίμηση το γείτον μας, τον μακρογείτον μας. Τώρα ούτε καλημέρα σου λένε. Σεβασμό. Ναι, τίποτε δεν έχει τώρα. Και τα ήθη και τα έθιμα ετηρούνταν ευλαβικά. Βέβαια, ετηρούνταν οι γειτόνοι να έρθουν σε μας χωρίς καμιά παρεξήγηση, χωρίς να μας ειδοποιήσουν. Τώρα πρέπει να χτυπήσεις το τηλέφωνο να πάεις στο ντουάνι. Εν χτυπήσεις το τηλέφωνο, δεν θα πάεις. Εμένα έρχονται μεσάνυχτα οι κοπελιές του Ιορκαλί, που ήταν το σπίτι τους, που ήταν το σπίτι μου, και έρχονται ως τα μεσάνυχτα σπίτι μου και μετά να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους με το κλεφτοβάναρο. Εκείνοι ήταν και οι πρώτοι που έφεραν τηλεόραση. Αυτή μου. Καλή είχε τηλεόραση μετά. Εγώ επαντρεύτηκα και ύστερα ούτε ιδέα αν έχελα την τηλεόραση, γιατί δούλευκα εγώ, δεν ήμουν και σε μια ώρα τη τηλεόραση. Καταλάβετε. Έραφκα τα πάνω και έρχονταν και λέγονταν, κόρη Παναγιώτα, μα αν έχεις τηλεόραση. Μα αν έχεις έτσι ωραία έργα, πώς είσαι και τα χωρίς. Να δεις από έργα άλλα, έντασε να δω τα έργα σαν. Έχω έργα άλλα, να δω τα έργα σαν λάλλον τους. Ελάλλον τους. Και πελανίσκαμε, γιατί να μην έχω τηλεόραση. Έπια τηλεόραση, ούτε την εφόρμα. Έκανε την ημέρα με μακαρισμέ με τον Πάσο. Αν και χωρούσα και εγώ την άλλη πλευρά, είναι ράφκα. Όχι, ένα ώρα τηλεόραση. Έφτανα να δω τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια φέρε στην Αγγλισία, στη μαμά σου, ναι. Πού ήταν να μείνει. Εγώ είναι η δουλειά, μόνο δουλειά μια. Τώρα είναι βλέπει σύρε. Βλέπω, ναι, όσοι ώρα κάθομαι βλέπω. Είναι η παρέα σου. Είναι η παρέα. Είναι απέναντι. Είναι η παρέα. Στη γειτονιά σου στην Αναφωτία αν είσαι και του Κυπρίου. Είσαι καλό. Απέναντι σε μια Τουρκούνα αλλά σαν την Πεμπέ. Α, της Πεμπέ. Και σαν τη Φουντάνα και απέντια και μονά με νερό. Πιο κάτω ήταν ο Μουλακουσεΐς. Ήταν ο Κοτσάκαρος, έτσι τον ελάνουσα. Ναι, ο Κοτσάκαρος. Ήταν ο Αρίφης, ήταν το Ερού. Ο Τζαμάλης του Μουσταφά. Ο Μπακάλικον είχε το... Ο Μουλάς. Ο Μουλάς και αμέ πόνε ο καφενές του... Που ήταν ο πάτερ Ευστάθιος τελευταίος που είχε μαζί. Α, και αμέ ήταν. Και αμέ ήταν, ναι. Ήταν του... Κι μας του Αντώνη το σπίτι μου. Ναι, του Αντωνιτικιού. Ναι. Και νοικιάζε το του Μουλά. Ναι, βέβαια. Ο καφενές πιο πάνω. Ο καφενές ήταν του Αλή. Αλή Μπέι. Α, ο καφενές του Αλή. Ναι. Άι, ενώ ο Αλίπης που ήταν μουχταρέ νομίζω, γύρω. Και πως είπαν του, που μπαίνανε από του Παυλίκου μέσα είχε άλλους του κουσμούς. Ήταν ο Σμαήλης. Ναι. Την είχα, ο Σμαήλης. Μετά του Παυλίκου δηλαδή. Ναι, και μες το πάντο κασαπιόν του Κίκη και από το Πολόφτσερον τώρα, χαλάσα. Και ήταν της Αρτεμισίας. Της Αρτεμισίας είχε μια κοτσάκαρη. Θυμούμαι την κάθε Παναγία να πέμπε με η μάνα μου και έπαιρνα τη φαΐ. Αλλά φοβούντα που το σύρουνε, καταλάβες. Αλλά η μάνα μου επειδή εξαιρετή είναι πέμπε της κρέας, είτε ρύφη, αρνή, ξέρετε. Δεν της έστελε σύρινο. Και πάντα τις ευχές της μάνα μου γιατί δεν την εμιλώνε με το σύρο. Εκείνοι που ήταν το παϊράμι τους έφερναν σας κάτι. Καλό, έφερναν ματσίνι, έφερναμε τους εμείς την λαμπρή τα Χριστούγεννα να έρθουν οι απλαντίτες στον καφενέ και να τα πάρει ο κύριος μου και μέσα στον καφενέ να τους τα δώκει, είτε κουλούρκα είτε φλαούρες. Είχαν γίνει το παϊράμι να μας φέρουν εμάς. Το παταβές. Ανταλλάσσα. Θυμάσαι δηλαδή που εφίασαι. Κανόνα θυμούν, αφού είναι το 63 από φιάση. Μα το 63 πόσο χρόνο είσαι. 63... Το 63 από φιάση, ναι. Η χορκανή μας και στην Αναφωτία είναι το 63 από φιάση. Α, ήσουν στα Αγγλισία. Ναι, ήμουν στην Αναφωτία. Όχι. Το 63. Το 63 ήσουν στην Αναφωτία. Ναι, και φιάση. Αλλά περνούσετε καλά μέσα. Πάρα πολλά. Εγώ γοηγώ για να μάθω το ράψιμο, έφυγα από τη Σοφία και δεν ξέρα, να τα πω. Δεν ξέρα, είχα πολύ πείρα μόνη μου που τα μάθα.
και φέρνα μου οι απλαντήδησες ότι και μάχα ότι έραυκα, έφερνα μου ποξάες γεμάτους. Ξέρεις, ήταν οικογένειες που είχαν κιόλα. Ήταν φτωχά πλάντα. Ναι. Άμα ράψουν, το κάθε άτομο δεν έραυκε ένα κομμάτι. Mm-hmm. Έραυκα τους 3-4 του κάθε ατόμου. Ήταν η οικογένεια του Ζή. Ναι, η οικογένεια του Ζή είχε και ο γενέτσες. Είχε και από τη μια παιδιά, είχε και από την άλλη. Και δεν έραυκα ένα φόρεμα του σκόρη, σε πρέπει 3-4. Αν είχα 3 κορές, που 4 φουστάνια της καρενιάς. Και 4 η μάνα, και ο άντρας παντελόν και πουκάμισα. Πάνω τους έμαθες καλά. Έμαθα ένα λότος που να πεθάνω τούτο, ότι το ράψιμο για να το αποκτήσω και να το απολαύσω, να το... Ξέρεις, να το αποκτήσω με τε... Ήταν από τους Τούρκους της Απλάντας. Έπρεπε να έρθει ο άντρας τους να με ειδοποιήσει να πάω να τα πιάσω. Να τα κάνω τις πρόβες, να πάω να τις προβάρω. Να τους κάνω άλλη πρόβα, να πάω να τα προβάρω. Αν πιένεις Απλάντα, δεν μπαίνεις και μέσα σπίτια τους. Βέβαια, πιένε με τη μάνα μου. Με τη μάνα σου. Ναι, πιένε με τον δρόμο τον κάτω ή τον πάνω που πάει στη σκάλα. Που κάτω από τον πούλο. Ναι, τον πούλο και πιένα. Και ρέσετε που την που το νερό πότρεσε, ναι. Που σε βρίσει, ναι. Σε βρίσει με τους καούρους. Και ρέσει σαν που τσάμε, είχε μάρμαρα. Και θυμάσαι σε ποια σπίτια μπαίνετε. Καλό, όλους εξεράτους. Τι ήταν τα σπίτια της Απλάντας. Μα 11 σπίτια ήταν νομίζω, 11 οικογένειες. Θυμάσαι τα όνομα τους. Μα τώρα σαν που δαξίασαν, να σου πω. Αν θυμε το νοούζι. Ήταν μεγάλα σπίτια. Ναι. Ήταν ο πεθερός του Μουλα Χασάνης με τη Σερίφη τη γυναίκα του. Ήταν ο Μουλα Κουσεΐς που ήταν από τις Αγγλισίδες η γυναίκα του έξεραν ελληνικά τσινή. Εμίλα μου τσινή ελληνικά. Οι άλλες οι Τουρκούς είναι έξερας. Και είχα σε μια φουντάνα μέσα στη μέση του χωρκού. Μια ήταν, δυο. Δυο φουντάνες. Ναι, είχε μια τζαμε ποντοούζι και μια πιο πάνω ποντού. Ναι, ναι. Που είχε νέες πολλές, ήταν και ο Μουχτάρης πάλι εκείνος κάποτε, ο Φουλουσίδης. Οι Απλαντίδες ήταν εχόμενοι. Ήταν εχόμενοι βέβαια. Μάλιστα, που είχαν το νερό, είχαν καλή γη. Είχαν το ξαμέ και βάλαν το νερό, έβαλαν ρέντες, βαθάνα τον είχαν. Ήταν τσιβλίτσι η Απλάντα, πράγμα. Πώς λοιπόν η Αγιά Μαύρη, είχαν χρυσομιλιές, τα μπερβόγια που ποτίζανε, βάλαν και ρέντες και είχαν και πολλές χρυσομιλιές. Σουσούκωνε, κάνετε σπίτι. Κάναμε, ναι. Που ήταν παιδιά σας. Βέβαια. Και κοφτέρκα. Και τα πάνω έκανα και στην αναφορία. Τα πάνω είχετε ένα παιδιά. Είχαμε, ναι. Ο άντρας. Ναι. Είχαμε 7 σκάλες. Πίσω από τα σπίτια από τα παλιά, δεν ήταν μακριά το χωράφι που το βάλαμε. Βάλαμε το φυτέψαμε το 71. Άρχισα με πίσω από το μήλο. Ναι. Και ευκάλαμε και διάτρηση ύστερα και κότιζε το. Ελάλες σου είναι χριστιανός ο Ξαντούρκος. Ο Ελάλες είναι χριστιανός αν δεν θα είναι ρόλε του. Και να πει έγινε χριστιανός. Άμα και τέλειωσε ο πόλεμος στα χρόνια εκείνα, παρουσιάστησα ως χριστιανοί. Εκείνοι που μείναν Τούρκοι, είδα χριστιανοί βαφτισμένοι, αλλά εμείναν Τούρκοι. Εμείναν με το όνομα το Τούρκικο. Εκείνοι που ήταν χριστιανοί, γίνησαν χριστιανοί. Κρυπτοχριστιανοί. Ναι, ακριβώς. Είχαμε τα δουλειά στην Κύπρο, ναι. Να σε ευχαριστήσω, κυρία Παναγιώτα. Τα καλά που τα λάλλου. Ναι. Εντάξει που τα λάλλου. Τα είπες μια χαρά. Δόξα σου. Ha ha ha.